Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μία εγγραφή, πατήστε και ένα κουδουνάκι, ακολουθήστε με και στο Instagram και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Καλημέρα, καλημέρα! Όπως έχετε ήδη δει από τον τίτλο και όπως ακούτε ως τώρα, η φωνή δεν βγαίνει, παιδιά, έχω αρρωστήσει, δεν έχω ιδέα ακόμα αν είναι γρήπη ή κορονοϊός. Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη μέρα που είμαι άρρωστη και τις τρεις προηγούμενες μέρες έκανα self-test, αλλά έβγαινε αρνητικό. Οπότε τώρα εδώ παρέα θα κάνουμε ακόμη ένα, την τέταρτη μέρα σήμερα, να δούμε αν και σήμερα βγει αρνητικό. Λογικά την έχω γλιτώσει και δεν έχω, παιδιά, κορονοϊό. Μάλλον είναι γρήπη, γιατί κόλλησε από το Σπυράκο, ο οποίος κόλλησε από τον παιδικό σταθμό, οπότε μάλλον κάτι τέτοιο παίζει. Αλλά, παιδιά, και που είναι γρήπη δεν μου λέει τίποτα, γιατί επειδή δεν έχω ανοσοποιητικό, όπως ξέρετε, λόγω βιολογικών παραγόντων, το περνάω χάλια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι με δύο Παναντόλ, με καραμελίτσα για το λαιμό, η φωνή δεν βγαίνει, έχω πυρετό. Φοράω, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα πάντα όλα, είμαι εντυμένη σαν κρεμμυδάκι. Φοράω συγκεκριμένα και φανέλα και μακριμάνικη μπλούζα και ζακέτα και έχω και την κουβερτούλα μου εδώ πέρα. Είναι η πρώτη φορά που αρρωσταίνω και το νιώθω στο πετσί μου, γιατί πάντα αρρώστανα και το πέρναγα, παιδιά, μέσα σε μία μέρα μόνο. Είχα πάρα πολύ καλό οργανισμό, δυστυχώς τώρα δεν έχω. Παρ' όλα αυτά, σκέφτηκα να σας κάνω ένα vlog, γιατί έχω να σας δείξω διάφορα πραγματάκια. Θέλω καταρχήν να κάνουμε μαζί αυτό το self-test. Θέλω επίσης, έχετε δει από τον τίτλο, οπότε σε αυτό το vlog θα δούμε και νέα αγορά. Συγκεκριμένα θα πάρουμε μία ρομποτική σκούπα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ συγκινημένη. Οπότε θα κάνουμε και αυτή την αγορά, θα την βάλουμε σε λειτουργία μαζί όταν μας έρθει. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα, δεν την έχουμε παραγγείλει. Αλλά αυτό το vlog θα κρατήσει μέχρι και όταν μας έρθει. Οπότε θα τη βάλουμε μαζί σε λειτουργία, να κάνει χαρτογράφηση του σπιτιού, να δούμε την εφαρμογή για τις μέσα από το κινητό. Θα σας τα πω όλα όταν έρθει η ώρα, τέλος πάντων. Ψοφά αυτή τη στιγμή, κρυώνω πάρα πολύ. Μου ανεβαίνει ο πυρετός πάλι. Είναι η τέταρτη μέρα, σας λέω, και ακόμα έχω πυρετό. Δεν πέφτει. Η φωνή επίσης δεν βγαίνει. Με βλέπετε σαν ρακούν, συγχωρέστε με, αλλά δεν είχα καμία όρεξη να βαφτώ. Λοιπόν, έφαγα το πρωινάκι μου τώρα. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα self-test, να δούμε τι θα βγει. Και μετά θα κάτσω να κάνω λίγο μοντάζ και ό,τι άλλο κάνουμε στη μέρα, εννοείται ότι θα σας το δείξω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το self-test. Έχω βγάλει λοιπόν την μπατονέτα, όπως τη λέω, και πάμε να ξεκινήσουμε. Αχ, ανατριχιαστικό. Τρέχουν και τα μάτια μου. Πάμε και τα άλλο ρυθούνι. Συγχωρέστε με για το θέαμα. Λοιπόν, βάζουμε την μπατονέτα εδώ μέσα, κλασικά πράγματα. Όλα δείχνουν ότι είναι αρνητικό, ότι γλιτώσαμε. Παρ' όλα αυτά θα κρατήσω το self-test να περιμένω 10-15 λεπτά, να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, αλλά λογικά βγήκε αρνητικό. Λοιπόν, κάνω μοντάζ και τα λέμε σε λιγάκι. Much later. Αρκετές ωρίτσες αργότερα. Το self-test, όπως είπαμε, είναι αρνητικό. Τελικά μοντάζ δεν κατάφερα να κάνω, γιατί ανέβασα πάλι πυρετό. Οπότε έκανα κανένα δυο δουλίτσες, ξάπλωσα και λίγο. Και τώρα ήρθε η ώρα του φαγητού, οπότε έφτιαξα κάτι πρόχειρο. Τις προηγούμενες ημέρες έκανα σουβίτσες. Είχα φάει και κοτόσουπα, είχα φάει και γιουβαρλάκια, ήταν, παιδιά, τούμπανο. Αλλά σήμερα ήθελα κάτι άλλο, κάτι που να μην είναι σούπα, τέλος πάντων. Οπότε να σας δείξω τι έφτιαξα. Εδώ λοιπόν βλέπετε το τραπέζι μας. Έχω κάνει αυγουλάκια μάτια, πατατούλες, κλασικά χωριάτικη σαλάτα. Έχουμε και ψωμάκι και λίγη πέψη. Και νομίζω είμαστε πανέτοιμοι, παιδιά, να κάνουμε επίθεση στο φαγητό, γιατί πεινάμε πάρα πολύ. Οπότε τα λέμε αργότερα. Later. Γεια σας, γεια σας. Αρκετές ώρες αργότερα, να σας πω ότι έχει πάει 8 παρατέταρτο. Και τώρα έκανα καφεδάκι, γιατί τώρα ξύπνησα. Έριξα ένα βαρβάτο ύπνο, παιδιά, έχω πάλι πυρετό. Οπότε σκέφτηκα να σας ανοίξω την κάμερα, να σας δείξω και το καφεδάκι, να σας πω και τι κάνω, πώς είμαι γενικά. Βάλαμε και την παραγγελία με τον Κώστα για την σκούπα ρομπότ. Έτσι όπως είμαι δεν μπορούμε να πάμε σε μαγαζί να την πάρουμε, γιατί ήταν ανοιχτά σήμερα και ας είναι Κυριακή. Σήμερα που σας γυρνάω το βίντεο είναι Κυριακή. Αλλά έτσι όπως είμαι, παιδιά, δεν βγαίνω. Οπότε βάλαμε παραγγελία, θα μας τη φέρουν μία από τις επόμενες μέρες. Οπότε εννοείται αυτό το vlog συνεχίζει μέχρι να παραλάβουμε, γιατί σας είπα, έχουμε να δούμε τη σκούπα ρομπότ παρεούλα. Θα δούμε πώς θα κάνει τη χαρτογράφηση, πώς καθαρίζει, τα πάντα. Εδώ λοιπόν βλέπετε το καπουτσίνο μου, σταθερή αξία το χειμώνα και κυρίως όταν είμαι άρρωστη. Αυτό το έχω παράδοση από όταν ήμουν μικρή,
Όταν είχα το λαιμό μου, πάντα έπινα ζεστό καπουτσίνο. Και φυσικά δίπλα δεν λείπει το πλάνερ, ποτέ και για κανένα λόγο. Είναι το δεξί μου χέρι, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο και με βοηθάει να οργανώνω τη ζωή μου. Οπότε σήμερα δεν θα κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Συνεχίζεται λοιπόν το vlog. Αύριο, μεθαύριο, όταν παραλάβω τέλος πάντων. Θα τα πούμε λοιπόν τότε. Σας αφήνω για σήμερα. The next day. Γεια σας, γεια σας. Η επόμενη μέρα σήμερα, να σας πω ότι σήμερα είμαι λίγο καλύτερα, λίγο. Τουλάχιστον δεν με πονάει τόσο πολύ ο λαιμός, αλλά έχω ένα έντονο μπούκωμα, με ακούτε νομίζω. Έκανα ξανά self-test πριν από λίγο. Όπως βλέπετε είναι πάλι αρνητικό. Εφόσον και σήμερα είναι αρνητικό που είναι η πέμπτη μέρα, νομίζω παιδιά δεν είναι κορονοϊός. Σήμερα λοιπόν παραλάβαμε την παραγγελία μας, οπότε πάμε να σας τα δείξω όλα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα πρώτα πραγματάκια. Πήραμε δύο θερμόμετρα. Το ένα είναι για μας, το άλλο είναι για τα παθερικά μου. Καιρό το είχα βάλει στο μάτι το συγκεκριμένο θερμόμετρο, γιατί πέρα από το ότι είναι αυτό που το βάζεις στο μέτωπο και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έχεις θερμοκρασία, το συγκεκριμένο έχει και οθονίτσα με χρώμα. Βλέπετε εδώ πέρα τα τρία φωτάκια που μπορεί να έχει. Το πράσινο είναι αν δεν έχεις πυρετό, το πορτοκαλί αν έχεις δέκατα και το κόκκινο αν έχεις πυρετό. Μόλις ανακάλυψα ότι το έχει ο Κοτσόβολος, τρελάθηκα, οπότε το πήραμε. Επίσης ήθελα να πάρω ένα οξύμετρο, γιατί έχω τώρα θερμόμετρο. Έχω πιεσόμετρο. Ένα μήνα έχω και ένα οξύμετρο. Δεν γίνεται. Έλειπε από τη συλλογή. Οπότε πήραμε αυτό εδώ πέρα. Θα τα χρησιμοποιήσουμε τώρα σε λίγο. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο πραγματάκι. Είναι αυτό εδώ το UPS για τον υπολογιστή του Κώστα. Και πάμε τώρα στον έρωτα τον αγιάτρευτο. Το κορίτσι μου λοιπόν, από εδώ το κορίτσι. Η μεγάλη βοηθός που θα μου καθαρίζει το σπίτι κάθε μέρα και θα λάμπει. Είναι αυτή εδώ πέρα η κούκλα. Να σας πω λοιπόν δύο λόγια για αυτή τη σκούπα πριν την ανοίξουμε. Είναι το μοντέλο της Xiaomi, το MOP 2 Pro. Σκουπίζει και σφουγγαρίζει. Επίσης κάνει χαρτογράφηση χώρου, το οποίο είναι απίστευτο. Και έχει και Wi-Fi, οπότε μπορείς να τη χρησιμοποιείς, να την ελέγχεις δηλαδή μέσα από την εφαρμογή από το κινητό σου. Όλα αυτά θα τα δούμε τώρα παρεούλα, παιδιά. Λοιπόν, αρκετά σας έπριξα, πάμε να τα ανοίξουμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη σκούπα, γιατί φαντάζομαι θα θέλει να φορτίσει κιόλας, υποθέτω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τη σκούπα και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη σκούπα. Εδώ λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πω 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 παιδιά, τρελαίνομαι, δείτε το εργαλείο. Αυτό λογικά πρέπει να είναι ο φορτιστής. Καλώδια. Λοιπόν, βλέπω λίγο τις οδηγίες γιατί δεν έχω ιδέα πώς να τη φτιάξω και επανέρχομαι. Later. Λίγη ωρίτσα αργότερα και να σας πω ότι η σκούπα έχει φορτίσει κιόλας. Να σας τη δείξω, γιατί την έφτιαξα, την έβαλα στη θέση της, την άφησα να φορτίσει. Και να το κορίτσι μου το όμορφο. Εδώ λοιπόν έχει φορτίσει full. Αλλά επειδή τώρα είναι βράδυ, σκέφτομαι να τη χρησιμοποιήσω αύριο το πρωί για πρώτη φορά. Το vlog δηλαδή συνεχίζεται και αύριο, ώστε να είμαι μόνη στο σπίτι, να έχω ανοιχτές όλες τις πόρτες και να την έχω να αλωνίζει τέλος πάντων. Θα τη βάλω δηλαδή να κάνει την πρώτη χαρτογράφηση. Θα τα κάνουμε όλα παρέα εννοείται. Και να σας δείξω τώρα μια στιγμούλα και την εφαρμογή, γιατί την έχω κατεβάσει. Εδώ λοιπόν βλέπετε, είμαστε τώρα στη σκούπα. Μας λέει ότι είναι full φορτισμένη. Προς το παρόν δεν έχει γίνει χαρτογράφηση, οπότε 0 τετραγωνικά μέτρα λέει το σπίτι, άδειος ο χάρτης. Και αν πατήσουμε το start θα ξεκινήσει να κάνει δουλίτσα, αλλά δεν θα το κάνουμε ακόμα. Σας είπα θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Η εφαρμογή λοιπόν αυτή λέγεται Xiaomi Home και συνδέεται με όλες τις συσκευές Xiaomi που έχουν Wi-Fi. Λοιπόν, πριν σας αφήσω για σήμερα, σας είπα ότι το vlog συνεχίζεται αύριο, θα σας δείξω το θερμόμετρο και το οξύμετρο, οπότε πάμε να τα ανοίξουμε. Σε πρώτη φάση λοιπόν πάμε να ανοίξουμε το θερμόμετρο. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα και πάμε να το βάλουμε σε λειτουργία. Έχω δει ήδη της πεθεράς μου πως είναι, που της το δώσαμε, οπότε ξέρω πως το χρησιμοποιώ. Ουσιαστικά πατάς αυτό εδώ. Όχι, έχει on off. Α, θέλει μπαταρίες. Μισό λεπτάκι να βάλω μπαταρίες, το ξέχασα. Moments later. Έβαλα λοιπόν μπαταρίες και πάμε να μετρηθούμε. Λοιπόν, έχω διαβάσει στο ίντερνετ ότι η καλύτερη μέτρηση γίνεται εδώ πέρα, οπότε για να το δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν όλο. 36 και 4 παιδιά. Έχει φωτεινή οθόνη. Και μάλιστα σας είπα, αν είναι πράσινο σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτα. Αν είναι πορτοκαλί σημαίνει ότι έχεις δέκατα. Και αν είναι κόκκινο σημαίνει ότι έχεις πυρετό. Και τώρα πάμε να δούμε και το οξύμετρο. Σας ξαναδείχνω λοιπόν τη συσκευασία. Είναι της Brown και πάμε να τα ανοίξουμε. Αχ,
τι ώρα που είναι. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Τέλειο. Λοιπόν, του βγάζω τα τελοφάν. Μέσα έχει και ένα λουράκι, άμα θες να του βάλεις. Έχει και μπαταρίες, οπότε να τις βάλουμε. Το άνοιξα λοιπόν και ας βάλουμε μέσα το δάχτυλο. Δείτε, λέει 99% ο κορεσμός, δηλαδή το οξυγόνο στο αίμα, και 81 παλμούς. Και το μετράει ένα δευτερόλεπτο, να 81, 82, όσο μιλάω ανεβαίνει. 87 έχει πάει, 86 και ξαναπέφτει, 85, 84. Πάρα πολύ ωραίο παιδιά, πολύ όμορφο το κουμπάκι. Το πατάς και κλείνει, τέλειο. Α, και αν το πατήσεις συνεχόμενα, έχει και ρυθμίσεις. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, το βάλω on, το beep, ωραία, exit. Λοιπόν, άκου. Έβαλα να κάνει και beep, παιδιά, είναι τέλειο. Τέλειο. Οι αγορές, παιδιά, ήταν φανταστικές. Τώρα ανυπομονώ για αύριο, για τη σκούπα, για το κορίτσι μου το όμορφο. Λοιπόν, οπότε συνεχίζεται το vlog αύριο. Οπότε σας αφήνω για σήμερα και τα λέμε. The following day. Καλημέρα. Η επόμενη μέρα σήμερα, βασικά τι καλημέρα, καλό μεσημέρι. Είναι 1 η ώρα. Να σας πω, παιδιά, ότι ξύπνησα πάλι με πυρετό σήμερα. Πήρα Panadol, τώρα έχω 10. Και λέω θα δοκιμάσουμε τη σκούπα, ο κόσμος να χαλάσει. Οπότε σιγά πάμε να τη δούμε. Να σας πω ότι ξανά έκανα self-test, είναι αρνητικό, οπότε εντάξει, είναι 1100 γρήπη. Λοιπόν, πάμε σιγά να σας δείξω τη σκούπα. Είναι full φορτισμένη, βασικά από χθες έχει φορτίσει. Εδώ λοιπόν τη βλέπετε, την έχω βάλει εδώ πέρα στον τοίχο. Να το μωρό, το αγαπάω πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν βλέπετε την εφαρμογή. Ακόμα δεν έχουμε το χάρτη του σπιτιού, οπότε πάμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση. Θα πατήσουμε εδώ πέρα Start, Create Map. Ξεκινάμε. Πάμε, κοριτσάρα. Άμπρα, το κατάλαβε. Τώρα πρέπει λίγο να μάθει το σπίτι γενικά, να βρει τα όρια της. Εδώ βλέπετε έχει ήδη ξεκινήσει να καταλαβαίνει το χάρτη κάπως. Moments later. Όπως βλέπετε, παιδιά, εδώ πέρα έχει φτιαχτεί ο χάρτης του σπιτιού. Όπου βλέπετε κενό είναι τα έπιπλα, τέλος πάντων. Εδώ πέρα, ας πούμε, είναι ο καναπές, εδώ πέρα είναι το πάσο, εδώ πέρα είναι το κρεβάτι, εδώ πέρα είναι η ντουλάπα που έχουμε στο χολ. Και αφού έχουμε κάνει τη χαρτογράφηση, η οποία έγινε, παιδιά, μέσα σε 3 λεπτά, πάμε τώρα να κάνουμε και ένα καθάρισμα. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, επειδή στην πρώτη απόπειρα η σκούπα έβρισκε εκεί πέρα στην πολυθρόνα, τι έχω κάνει για να μην πηγαίνει καθόλου εκεί. Έχω έρθει εδώ πέρα λοιπόν στο χάρτη και βλέπετε αυτό εδώ το κόκκινο. Του έχω βάλει απαγορευμένη περιοχή να μην πηγαίνει καθόλου στην πολυθρόνα. Οπότε για πάμε τώρα να το τεστάρουμε, να δούμε αν πρέπει να βάλουμε και άλλες απαγορευμένες περιοχές στο σπίτι. Για πάμε, μωρό. Πάμε, κοριτσάρα μου. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Τώρα που λέτε κάνω πειράματα, τη βάζω να σκουπίζει και όπου βρει εμπόδιο πάω στο χάρτη του σπιτιού και βάζω εκείνη την περιοχή να είναι σαν απαγορευμένη για να μην κολλάει η σκούπα. Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι στιγμής έχω βάλει σαν εμπόδιο την πολυθρόνα και έχω βάλει και σαν εμπόδιο την τραπεζαρία, γιατί ενώ μπαίνει από κάτω από τις καρέκλες μπορεί να κολλήσει, να μαγκώσει. Οπότε αυτές οι δύο περιοχές θα είναι απαγορευμένες για τη σκούπα. Να, εδώ βλέπετε το μωρό. Τώρα πηγαίνει γύρω πρώτα. Οπότε λογικά τώρα θα στρίψει. Να το. Και για να δούμε, θα αποφύγει την τραπεζαρία. Το πέτυχα καλά. Ναι, μάλλον. Ναι, σχεδόν το πέτυχα. Μπράβο μου. Α, το πέτυχα τέλεια. Μπράβο. Έτσι, να μην πηγαίνει εκεί πέρα, να μην μπλέκεται. Τέλεια. Μπράβο το κορίτσι μου. Οπότε εγώ συνεχίζω τώρα να την ακολουθώ για την πρώτη φορά. Να δω αν πρέπει να βάλω και άλλες απαγορευμένες ζώνες. Αν βρίσκει δηλαδή σε κάποιο έπιπλο. Και μετά θα σας δείξω τι έχει κάνει από το χάρτη από την εφαρμογή.
Οπότε σας αφήνουμε για λίγο, γιατί εδώ πέρα είμαστε τώρα απασχολημένοι με το κορίτσι. Later. Λίγη ώρα αργότερα και να σας πω ότι η σκούπα τα σπάει, καθάρισε όλο το σπίτι και πάμε να σας δείξω τη διαδρομή που έκανε. Εδώ λοιπόν βλέπετε το χάρτη του σπιτιού, θα ονομάσω και τα δωμάτια, βλέπετε έχω ήδη ονομάσει το σαλόνι και το δωμάτιο. Μου μένει να ονομάσω το hall και το μπάνιο, να βάλω ένα χώρισμα δηλαδή. Όλες οι άσπρες γραμμές που βλέπετε είναι τα σημεία από τα οποία έχει περάσει. Ουσιαστικά πρώτα κάνει το περίγραμμα του δωματίου και μετά ξεκινάει παράλληλες γραμμούλες. Και παιδιά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δηλαδή αυτή η σκούπα ήρθε την κατάλληλη στιγμή που είμαι άρρωστη και είμαι χάλια. Λοιπόν, να σας πω παιδιά ότι πάλι έκανα πυρετό, δηλαδή τώρα έχει ανέβει κι άλλο. Δεν την παλεύω. Θα πέσω για ύπνο. Ήθελα να κάνω μοντάζ, αλλά δεν το βλέπω τώρα. Κάπου εδώ λοιπόν λέω να κλείσει αυτό το βίντεο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκια, ιστορίες, τα πάντα όλα. Κάτω στα σχόλια πείτε μου αν έχετε κι εσείς σκούπα ρομπότ, πόσο καιρό έχετε, ποιο μοντέλο έχετε, αν είστε ικανοποιημένοι κλπ. Εμένα σήμερα ήταν η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιούσα. Από εδώ και πέρα σκοπεύω να τη βάζω κάθε μέρα. Και μία στο τόσο θα κάνω και με την κανονική σκούπα εννοείται. Αλλά την καθημερινή χρήση θα την κάνει το κορίτσι μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά. Να περνάτε όμορφα.